Πάρη, ερχόμαστε σε σένα. Στο καλάθι των εξοπλισμών. Τώρα. Ακριβή, έχουμε τέτοια. Εκεί να δει ακρίβεια. Ακριβένει, μάλλον είναι πιο ακριβά τα 35 από τα Ραφάλε. Πριν πάτε σε αυτό. Πολύ πιο ακριβά, ναι. Πάρη, βράμα σε αυτό. Θυμήθηκα το ανέκδοτο πριν από λίγη ώρα με το πώς αριστερά ή δεξιά, όπως μπαίνεις ή όπως βγαίνεις. Γιατί λέγανε ο Ερντογάν δεν έθεσε το θέμα, δεν έθεσε το θέμα των νησιών μπαίνοντας. Το έθεσε βγαίνοντας. Ακριβώς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει πάμε στους εξοπλισμούς και μετά θα τα πούμε. Όχι, καλά, για να πω μια κουβέντα για τη Μαδρίτη, νομίζω ότι με μια λέξη μιλάμε για Βατερλό. Ναι. Και δεν χρειάζεται νομίζω να κάνουμε καμία ιδιαίτερη ανάλυση. Λέγαμε πριν ότι είναι πολύ κακό, θα ήταν πολύ κακή εξέλιξη να πάρει τον εξυγχρονισμό των F-16 η Τουρκία. Πήρε και τον εξυγχρονισμό. Θα πάρει και πώληση νέων μαχητικών αεροσκαφών, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Μπάιντεν. Και ευρωπαϊκά οπλικά συστήματα. Και ευρωπαϊκά οπλικά συστήματα. Πρέπει να σου πω ότι η Σουηδία εξάγει ένα πάρα πολύ καλό μαχητικό αεροσκάφο. Δεν θα εκλαγώ να το δω να συζητάει και με την Σουηδία. Α, γιατί λένε ότι δεν έχουν τίποτα αυτές οι δύο. Ναι, ναι. Η Σουηδία έχει εξαιρετική αεροναυτική βιομηχανία, την οποία εγώ όσα χρόνια καλύπτω αυτό το ρεπορτάζ ποτέ δεν κατάλαβα γιατί η Ελλάδα δεν ασχολήθηκε μαζί της. Γιατί έχει και φτηνά αεροπλάνα. Έλα τώρα που δεν κατάλαβα. Και αεροπλάνα φτηνά στη χρήση τους. Ναι. Τα οποία πετάνε τα ίδια σχεδόν όπλα που πετάει και το Ραφάλ. Άρα. Με τη Φιλανδία επίσης, επειδή ήταν κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό. Η Τουρκία πριν από λίγα χρόνια είχε φτιάξει και μια συμφωνία και είχε επενδύσει και σε ένα εργοστάσιο τουρκικής βιομηχανίας. Ναι. Γιατί στην Φιλανδία. Επομένως όλα αυτά που προέκυψαν τώρα σπάνε και τώρα η Τουρκία θα ξανά είναι σε όλα αυτά τα κόλπα. Εγώ θα τολμήσω να προβλέψω ότι η Τουρκία κάποια στιγμή θα ξαναμπεί και στο F-35. Προφανώς θα είναι μετά την αποχώρηση του κ. Ερντογάν. Περιμένουμε τις εκλογές του Νοεμβρίου, τις ενδιάμεσες στην Αμερική και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Εμείς τι κάναμε λοιπόν χθες. Σε όλο αυτό κάναμε μια διαρροή ότι σπέβδουμε να καταθέσουμε την αίτηση για αγορά F-35. Εγώ είμαι από τους κακούς και τους δυσάρεστους που λέω ότι ακούστε τους αεροπόρους, ανώτατους αεροπόρους απόστρατους, που λένε ότι αυτό το αεροπλάνο δεν κάνει για την Ελλάδα. Είναι ένα εξαιρετικό αεροπλάνο για την νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Εάν έχουμε αποφασίσει ως χώρα ότι θα συμμετέχουμε από εδώ και πέρα σε επιχειρήσεις στρατιωτικές, να μας το πούν, να το ξέρουμε. Γιατί δεν κάνει? Γιατί είναι ένα αεροπλάνο το οποίο τα χαρακτηριστικά του είναι για το πρώτο πλήγμα. Δεν νομίζω ότι η Ελλάδα έχει τέτοιο δόγμα να πάει να κάνει πρώτο πλήγμα κάπου. Δεύτερον, είναι ένα αεροπλάνο που δεν μπορεί να υποστηριχθεί οικονομικά από την Ελλάδα. Αρκεί να αναφέρω ότι, θα σου πω το πιο απλό. Άρα γιατί το κάνουν? Το κάνουν γιατί νομίζω ότι οι Αμερικανοί θα ήθελαν να έχουν δύο μοίρες F-35 στη νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ και άλλες τόσες στην Τουρκία, ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιούν όπου πρέπει να τις χρησιμοποιήσουν κατά τη γνώμη τους. Και θα πουλήσουν κιόλας. Βέβαια. Είπες όμως κάτι λοιπόν, το πιο απλό. Γιατί δεν είναι. Για τη συντήρηση. Αυτό το πιο απλό. Ότι αυτό το αεροσκάφος μετά από κάποιες ώρες πτήσης πρέπει να βάφεται. Για να είναι stealth, υποτίθεται, εν πάση περιπτώσει. Να μην το πιάνουν τα ραντάρ. Το φανοποιείο, να το πω απλά, είναι στην Ιταλία. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν μπήκαμε από την αρχή σε αυτό το πρόγραμμα, είναι πολύ ακριβό να μπούμε τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Έχω ακούσει ότι για κάθε ένα από αυτούς τους τύπους αεροπλάνων αλλάζει η υποστηρικτική γραμμή. Βέβαια. Δηλαδή θα έχουμε για τα F-16 όπως είχαμε πάντα. Ακριβώς. Θα έχουμε για τα Rafale καινούριο που τα πήραμε τώρα. Θα πρέπει να έχουμε και μια τρίτη γραμμή για τα. Βρισκόμαστε σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο που η απλή λογική έλεγε ότι θα έπρεπε να φτιάξουμε ό,τι διαθέτουμε. Εάν η πολεμική αεροπορία έχει κατορθώσει να έχει διαθεσιμότητες 80-90%, λέω τώρα, δεν είχαμε ανάγκη να αγοράσουμε απολύτως τίποτα. Το να προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι αντιμετωπίζουμε την τουρκική επιθετικότητα με αγορές που, αν όλα πάνε καλά, θα αποδώσουν μετά από χρόνια, αν αποδώσουν, δεν αντιμετωπίζεται αυτό το πράγμα, έτσι. Νομίζω είναι κατανοητό. Άρα κάποιος θα πρέπει να μας απαντήσει τι έχουμε κάνει για τα οπλικά συστήματα που διαθέτει ήδη η Ελλάδα, γιατί διαθέτει πολλά οπλικά συστήματα. Αντί για αυτό, όπως τα 130, τα οποία πρέπει να μας πει κάποιος πόσα 130 πετάνε. Δεν θέλω να πω τώρα τις διαθεσιμότητες, γιατί μπορεί να μας μαζέψουν κιόλας. Αλλά έχουμε θέμα. Έχει φτιάξει ο κύριος Θεόδωρος, αρχηγός ΓΕΘΑ, τη διοίκηση ειδικού πολέμου και θέλω να τον ρωτήσω πώς θα τους μεταφέρει αν χρειαστεί. Να μας απαντήσει. Ερχόμενος εδώ έπαθα το εξής απίστευτο, ότι δεν είναι μόνο τα F-35, επειδή το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου πάει και ο κύριος Παναγιωτόπουλος στην Αμερική και ο κύριος Θεόδωρος, αρχηγός ΓΕΘΑ. Σαν να μην έφτανε το F-35, θα ζητήσουμε, λέει, ξαφνικά, δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό, να αγοράσουμε δύο UAV αμερικανικά, MQ-9, και κάποια αμφίβια τεθωρακισμένα, τα οποία drones, μου έλεγαν. Δεν ξέρω ο κόσμος τα drones. Τα drones, μπράβο, ναι.
Και κάποια αμφίβια τεθωρακισμένα, το κόστος όλου του πακέτου προσεγγίζει τα 400 εκατομμύρια. Έχουμε χάσει το μέτρο πλέον. Τον F-35? Τα F-35 θα μιλάμε από 5 δις και πάνω. Ανάλογα πώς θα αγοράσουμε. Για τα 20 και άλλα 5 για άλλα ακόμα? Για τα 20 νομίζω ότι μια ενδεικτική τιμή τώρα χοντρικά, σου λέω γύρω στα 5 δις να υπολογίζεις. Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά έχουν μια σημασία όλα αυτά. Mm. Εγώ γνωρίζω με τα πολύ λίγα που ξέρω ότι το επιτελείο λέει ότι χρειαζόμαστε μία ακόμα μοίρα. 20-20. 20-20 δεν είναι μία μοίρα. Είναι δύο ενισχυμένες, ας πούμε, ναι, 40 αεροσκάφη. Γιατί αυτό? Σε αυτά τα γιατί, συγγνώμη, πρέπει να δοθούν πιστικές απαντήσεις, και εδώ επειδή ο καθένας πρέπει να λάβει τις ευθύνες του πλέον, πρέπει να δοθούν πιστικές απαντήσεις και από τη στρατιωτική ηγεσία πλέον. Εάν πράγματι τα χρειαζόμαστε αυτά τα οπλικά συστήματα, γιατί χρειαζόμαστε τόσα, πώς θα χρησιμοποιηθούν. Εδώ ξέρεις ποιο είναι το θέμα, το πιο σοβαρό. Εάν ήμασταν μπροστά σε ένα σχέδιο εξοπλισμού της χώρας, το οποίο είχε μια λογική, ουδής θα μπορούσε να το αφισβητήσει, και οι Έλληνες πολίτες νομίζω είναι η πρώτη φορά που δεν είναι αρνητικοί στο να εξοπλιστεί η χώρα. Αλλά εδώ τώρα, για να επανέλθω στα τεθωρακισμένα που θέλουμε να ζήσουμε τους Αμερικανούς. Μαθαίνω λοιπόν από αξιωματικούς ανώτατων ειδικών δυνάμεων ότι για αυτά τα τεθωρακισμένα έχει γίνει μελέτη δεκαετία του 90 και τα αφήσαμε στην άκρη γιατί δεν μπαίνουν στα αρματαγωγά. Ο καταπέλτης του αρματαγωγού σηκώνει 22 τόνους και το συγκεκριμένο τεθωρακισμένο που θα πάνε να ζητήσουν είναι 29 τόνοι. Αυτά δείχνουν μια αποχειρότητα. Δείχνουν κάτι ότι προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τους Αμερικανούς που δεν καταλαβαίνω πόσο πρέπει να τους ικανοποιήσουμε ακόμα για να πάρουμε κι εμείς κάτι. Γιατί εξοπλιστικά προγράμματα για διπλωματική πολιτική. Ή γνωστή εξοπλιστική διπλωματία, αλλά πώς να δεις. Έχουμε δώσει 2,5 δισεκατομμύρια για να εξυγχρονίσουμε τα F-16. Δηλαδή δεν έχουμε δώσει λίγα λεφτά. Έχουμε δώσει στους Γάλλους κοντά στα 7 δις με φρεγάτες και ραφάλ. Και πού είναι ο κ. Μακρόν? Πού είναι η εξοπλιστική διπλωματία με τη Γαλλία? Έχει τα θέματα του. Έχει τα θέματα του, αλλά και εμείς έχουμε πληρώσει πολλά. Συγγνώμη, πάρει επειδή αυτό που λες τώρα. Αυτό εξασφάλισε 2.500 θέσεις εργασίας, δεν είπε? Ευχαριστώ. Το είπε η κυρία Φλωράν, η Γαλλίδα υπουργό άμυνα. Μας ευχαρίστησαν που τους δώσαμε. Σώσαμε τα ναυπηγεία της Λωριάν. Ο Σκαραμάγκας και η Λευσίνα μας έχει ξεφύγει. Αυτό που περιγράφει τώρα είναι αρκετά σημαντικό. Γιατί ερχόμαστε εκ των υστέρων να πούμε ποιο σαν ποιο δεν τα θέλουμε. Ναι, αλλά μέχρι τώρα στη χώρα μας δεν γίνονταν έτσι. Ακόμα και οι μίζες που έπεφταν για τα εξοπλιστικά. Είχαν ακολουθήσει κάποιες διαδικασίες. Είχαν εισηγηθεί κάποιοι από το επιτελείο τι χρειαζόμαστε, το είχαν εντάξει σε ένα σχέδιο, υπήρχε ένα... Εδώ πάμε με τη δικαιολογία ότι μας πιέζει ο χρόνος και αφήνουμε στην άκρη όλες τις διαδικασίες και πάμε ουσιαστικά σε απευθείας αναθέσεις. Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι έχει μια ευθύνη και η αντιπολίτευση τώρα συνολικά. Δηλαδή το να λέμε να κάνουμε μια κριτική μια μέρα και να το αφήνουμε στην άκρη μετά δεν λέει κάτι. Νομίζω ότι αυτό το θέμα των εξοπλισμών, επειδή έχει σχέση με όσα ακούσαμε πριν με την ακρίβεια, γιατί ο κόσμος πληρώνει, πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Και να το δούμε σοβαρά και στο κόστος του, αλλά και στη χρησιμότητά του. Ναι, και εν πάση περιπτώσει, όποιος ζητάει λογαριασμό, δεν σημαίνει ότι δεν θέλει να εξοπλιστεί. Ναι, το λέμε μέσα χώρα, ότι δεν θέλει να εξοπλιστεί χώρα. Αν δεν εξοπλιστεί τώρα αυτή η αρλουμπολογία, ζητά σε πόσο κοστίζει, άρα δεν θε να έχει άμυνα η χώρα. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Για τα drones που θέλουμε να ζητήσουμε του Αμερικανού, μίλησα με επιχειρηματίε, Έλληνε. Και μου είπαν ότι με το 1/3 αυτών των χρημάτων που θα δώσουμε, φτιάχνουμε δικό μα drone, μια επανδρωμένο αεροσκάφο. Τι θέλουμε να το κάνουμε, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Και πρέπει να πάρουμε τα Αμερικάνικα που δεν ξέρουμε αν θα έχουν όπλα, από πού θα ελέγχονται. Υπάρχουν τέτοια θέματα. Λοιπόν, υπάρχει μια μανία, μια αιμονή σε αυτό που είπες, περιέγραψες ως εξοπλιστική διπλωματία. Δεν αποδίδει. Εξοπλιστική διπλωματία στο εξωτερικό, που δεν πολύ λέγεται στο εξωτερικό, και στο εσωτερικό όποιος είναι κατά τότε είναι προδότης. Σχεδόν φιλότιμο. Είναι προδότης, το λέω. Έχει μια αξία. Όποιος θέτει ερωτήματα είναι προδότης. Που εσύ ως κορυφαίος στην τάξη που ασχολείσαι με αυτά τα θέματα, μας περιγράφεις και τις λειτουργίες που δημιουργούνται. Πάθαμε μετά τα ίμια. Το πάθαμε. Το πληρώσαμε. Μπήκε κόσμο φυλακή. Δεν έχουμε μάθει τίποτα. Δεν είναι, ξέρεις, θέμα. Είναι, παρακολουθούμε ένα ρεπορτάζ, δεν είναι θέμα να είμαι κορυφαίος ή όχι. Είναι ότι πάθαμε, πρέπει να έχουμε πάρει ένα μάθημα. Δεν βλέπω να το έχουμε πάρει το μάθημα. Γίνονται εξοπλισμοί, οι οποίοι δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσουν όλοι μαζί. Αυτό που είπες, το πιο απλό. Πήραμε Ραφάλ, έκανα μια επιλογή. Σωστή λέμε όλοι. Γιατί πρέπει να πάρεις και F-35 αφού έχεις κάνει την επιλογή του Ραφάλ? Δεν υπάρχει λογική. Δυστυχώς. Και τώρα πώς θα το δικαιολογήσει? Και ναι, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, μιας και ανέφερες όλο αυτό το εξοπλιστικό που προγραμματίζει η κυβέρνηση να αγοράσει, δεν φάνηκε καν, όχι ότι απειλεί η Ελλάδα, θέλει και ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τον Ερντογάν και να κάτσει και στο ίδιο τραπέζι, που, με την έννοια ότι δεν θέλει να είναι απομονωμένοι, να τα βρούμε με άλλους. Εκεί υπάρχει μια αντίφαση. Ναι. Κάποιος κόσμος λέει ότι αφού είμαστε σε αυτή τη λογική, γιατί ρίχνουμε τόσα πολλά λεφτά στους εξοπλισμούς. Είναι ένα ερώτημα γι' αυτό λογικό.
Και αυτό είναι και πολύ σοβαρό που κατήγγειλες, που ανέφερες, που μας ενημέρωσες και για, όχι ναι, επειδή, και για την αξιωματική αντιπολίτευση και μετά υπόλοιπα κομμάτια. Για τα συγκεκριμένα τεθωρακισμένα τα οποία τα είχαμε βάλει στην άκρη. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει σκουπιδότοπος, ας πούμε, των Αμερικανών. Ό,τι θέλουν να αποσύρουν να τα παίρνουμε εμείς. Και πήρα και ρώτησα και τους ανθρώπους οι οποίοι γελάγανε και μου λέγανε ότι τα αφήσαμε στην άκρη για αυτόν τον λόγο. Δεν μπαίνουν σαν αρματαγωγά. Εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα. Μιλάμε για ενόπλες δυνάμεις και πιάσαμε τα αρματαγωγά, η φασοκομωδία. Αντί να διορθώσουν τα λάθη, το ξέρεις ότι οι Έλληνες πεζοναύτες είναι στο Βόλο και για να μεταφερθούν οπουδήποτε πρέπει να κατέβουν 300 χιλιόμετρα από το Βόλο να μπουν στον άσταθμο στα αρματαγωγά να μεταφερθούν. Και δεν έχουν διορθώσει ούτε αυτό. Καταλαβαίνεις λοιπόν. Είναι μια κατάσταση, τραγελαφική. Δίπλα μου είναι και Βόλο. Δίπλα, 300 χιλιόμετρα. Ναι. Όταν μπει κανείς και στις τεχνικές λεπτομέρειες πολύ σωστά, πραγματικά μάλλον θα πρέπει να τραβάς τα μαλλιά σου, ας πούμε. Ξέρεις, υπήρξε εδώ τώρα μια εκμετάλλευση. Η ελληνική κοινή γνώμη πραγματικά, εγώ πρώτη φορά το είδα, ότι ήταν θετική στον εξοπλιστή χώρα. Ναι. Γιατί κατάλαβε ότι υπάρχει κίνδυνος. Δυστυχώς τις έχουμε δώσει, φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Τις παρουσιάζουμε ένα αφήγημα. Ότι, δηλαδή, αν μιλήσει με ένα μέσο άνθρωπο, σου λέει εντάξει, εδώ πήραμε τα Ραφάλ. Τα Ραφάλ, και εδώ υπάρχει ένα άλλο κίνδυνο που τον έχω ξαναπεί. Οι άνθρωποι εκπαιδεύονται ακόμα, κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά στα Ραφάλ. Ένα μαχητικό αεροσκάφο δεν είναι πήρα το αυτοκίνητο από την αντιπροσωπεία και πάμε να σε κάνω μια βόλτα. Οι Ισραηλοί, να σου φέρω ένα παράδειγμα, όταν παρέλαβαν τα F-35 στο Ισραήλ, έκαναν ένα χρόνο για να τα εντάξουν σε επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε να πιέζουμε τον κόσμο, ούτε τους πιλότους, ούτε τους τεχνικούς στο Ραφάλ, και να βγαίνουμε να λέμε θα σηκώσουμε τα 6 Ραφάλ και θα φτάσουμε στην κόκκινη μιλιά. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα τώρα. Υπάρχει, το βλέπεις και από τις δημοσκοπήσεις και από τις έρευνες, ότι θεωρεί ο κόσμος την ακρίβεια, ας πούμε, το μεγαλύτερο πρόβλημα, ναι, που 80-85%. Δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι το θέμα της απειλής της Τουρκίας. Άρα σε αυτή τη λογική 50%. Και σου λέει ναι, 49. Να εξοπλιστούμε, αλλά, ναι, αλλά να εξοπλιστούμε, όχι να κοροϊδευόμαστε. Σχετίζεται και με το πώς διαρθρώνεται η κουβέντα. Γιατί αν οι δημοσιογράφοι επέμεναν ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει ένα σχέδιο που δεν ακολουθείται, δεν υπάρχει το σχέδιο, και ότι τα λεφτά που θα δοθούν εκεί θα στερηθούν από αλλού, δεν γίνεται σφαιρικά η κουβέντα. Γίνεται με ένα άγχος ότι ο Ερντογάν επιτίθεται, εμείς πρέπει να αμυνθούμε, πάρε όπλα. Άμα δεν πάρουμε όπλα, θα είμαστε τέλος πάντων ανοιχτοί. Να μην το πω αλλιώς. Αυτό εκμεταλλεύεται. Να το ρωτήσω όμως και αυτό τώρα λίγο ανάποδα, γιατί συνήθως η κούρσα εξοπλισμών έχει και καθρέφτισμα. Ακολουθείται από την άλλη μεριά. Αυτό, κατά την εμπειρία σου, θα πρέπει να περιμένουμε ότι αργά ή γρήγορα οι Τούρκοι θα βρουν μια διέξοδο σε εξοπλιστικά και πλέον θα πατήσουν σε ένα μεγάλο εξοπλισμό που έχει κάνει η Ελλάδα για να απαντήσουν? Καταρχήν να σου πω ότι αυτό που βλέπουμε τώρα και το ονομάζουμε επιθετικότητα της Τουρκίας είναι, νομίζω, δουλειά του Ερντογάν που πάμε 20 χρόνια πίσω. Στηρίχθηκε πάρα πολύ στο να χτίσει μια αμυντική βιομηχανία. Βλέπουμε τι γίνεται με τα Bayraktar. Εγώ δεν λέω ότι το Bayraktar είναι θαύμα της τεχνολογίας. Είναι ένα απλό UAV το οποίο θα μπορούσαμε και εμείς να το έχουμε φτιάξει και να το έχουμε φτιάξει καλύτερο. Βλέπεις όμως ότι έχει αρχίσει το πουλάει στο εξωτερικό. Βλέπεις ότι παίζει ρόλο σε αναμετρήσεις τύπου Αρμενία-Αζερβαϊτζάν. Στη Ρωσία έχει σοβαρά προβλήματα για το καταρρύπτουν οι Τούρκοι για πλάκα, οι Ρώσοι, συγγνώμη, για πλάκα. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει δικά του προϊόντα, να το πω εντός εισαγωγικών. Έχει χτίσει δικό του στόλο. Αν τα πλοία που έχει χτίσει μπορεί να μην είναι τόσο εξελιγμένα στα αμερικάνικα ή τα γαλλικά, αλλά έχουν ραντάρ, έχουν όπλα, πλέουν, έχουν διαθεσιμότητες μεγάλες. Άρα έχει ήδη χτίσει μια δική του άμυνα στην οποία μπορεί να στηρίζεται. Το να κάνει κάποιες προσθήκες, ακούστηκε ότι θέλει ο Βρετανός Πρωθυπουργός να του πουλήσει Eurofighter. Μπορεί να πάρει Eurofighter, μπορεί να ζητήσει και Gripen. Μπορεί να ξαναμπεί στο F-35. Δεν έχει τόσες πολλές ανάγκες όσες έχουμε εμείς να καλύψουμε ο Γιατί ο καλύπτει Ερντογάν. Και ένα μέρος του κόστους που καλύπτει, έχει πολύ μεγάλο μέρος των αναγκών του με δικά του οπλικά συστήματα. Άρα μήπως αυτή η μάχη, αυτή η κούρσα τελικά είμαστε καταδικασμένοι να εξοντωθούμε εμείς πρώτοι? Δεν θέλω να πιστεύω αυτό που λες ότι είμαστε καταδικασμένοι. Θα μπορούσε η Ελλάδα να εξοπλιστεί με τελείως διαφορετική λογική. Οικονομικά εννοώ να εξοπλιστεί. Ναι. Υπάρχουν καθηγητές αξιοσέβαστοι στο στρατιωτικών ιδρυμάτων, ο Κώστας ο Γρίβας, ας πούμε, ο οποίος πολλές φορές έχει πει ο άνθρωπος, θα μπορούσαμε να το δούμε με τελείως άλλη λογική τον εξοπλισμό της χώρας. Να βάλουμε πυραυλικά συστήματα στα νησιά, που είναι πολύ πιο φτηνά. Δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να ψωνίζουμε με τη λογική που ψωνίζαμε τη δεκαετία του 80. Έβγαλε αεροπλάνο η Lockheed Martin να πάμε να πάρουμε μαχητικά. Να πάρουμε ελικόπτερα, να πάρουμε. Εδώ συζητάγανε μέχρι πρόσφατα να εξυγχρονίσουν τα άρματα μάχης Leopard
τα οποία είχαν αγοραστεί επί εποχής Άκη Τσουχατζόπουλου, με κόστος 2 δισεκατομμύρια. Και ξέρεις ποιο είναι αυτό που με βλέπεις λίγο εξοργισμένο, γιατί εξοργίζομαι με τα παραμύθια. Ερχόντουσαν και λέγανε το παραμύθι, θα φτιάξουμε γραμμή παραγωγής. Μα το λέω, πάντα έχει σταματήσει να βγει. Τι γραμμή παραγωγής θα φτιάξει. Και όταν τόλμησαν κάποιοι αξιωματικοί έντιμοι να ζητήσουν από τους Γερμανούς, ότι εντάξει, δεν θα φτιάχτηκε καινούργιο μοντέλο. Θα μας δώσετε μια εγγυητική επιστολή μέσω της οποίας θα εγγυάσετε ότι όλα τα Λέοπαρντ της Ευρώπης θα έχουν διασέρβηση εδώ. Άρα να έχει ένα νόημα. Είπαν όχι. Και παρόλα αυτά το συζητάγανε μέχρι πρόσφατα να δώσουμε, για να δώσουμε κάτι και στους Γερμανούς προφανώς. Δεν πάει έτσι όμως. Γιατί ο Σόλτς το είπε. Ναι, να δεν πάει έτσι όταν το χαρτί υγείας έχει ανέβει ένα 5%. Πρέπει να έχουμε μια λογική. Αλλά αυτό χτυπάει και στην ίδια την ουσία της άμυνας, έτσι δεν είναι, δηλαδή την... Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Θα βρεθεί πάλι ο κόσμος να πει, ρε παιδί μου, πληρώσαμε, κάποιοι μετράνε, άλλοι έχουν φτάσει στα 7 δις ότι έχουν πάει εξόπλισμα μέχρι τώρα και άλλοι μου λένε 10, χωρίς τα F-35. Κάποια στιγμή θα πει ο κόσμος ότι εντάξει, μας βάλατε, πληρώσαμε. Πού είναι ο εξόπλισμος? Εάν περάσεις από την Ελευσίνα, από την Εθνική, θα δεις τα καινούργια επί της ουσίας σε 27 τα μεταγωγικά, τα οποία δεν πετάνε, πετάει ένα ή δύο. Γιατί δεν είχαμε κάνει συμφωνία υποστήριξη, γιατί δεν υπάρχει ροή ανταλλακτικών, γιατί. Γι' αυτό σου λέω πάθαμε και δεν μάθαμε. Και πάμε να κάνουμε χειρότερα λάθη τώρα από ό,τι φαίνεται. Και πολύ πολύ πιο ακριβά. Άρα κάποιοι βιάζονται να κλείσουν τις συμφωνίες. Και από εκεί πέρα τι θα είναι αυτές οι συμφωνίες και πώς και γιατί στο τεχνικό κομμάτι. Τα λεφτά να συμφωνήσουν. Ναι. Νομίζω ότι θέλω να βάλω και όμως και μη εξοπλιστικά θέματα για να τα σχολιάσετε. Και εσύ Σπύρο και εσύ Πάρη. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου κ. Κασουλίδης. Αρνητική εξέλιξη για Κύπρο, για την Κύπρο, η Συμφωνία Σουηδίας-Φιλανδίας για στήριξη συμμετοχής Τουρκίας σε κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Στην Ελλάδα γίνεται πάρα πολύ μεγάλη αντιπαράθεση κατά πόσο ήταν όλα καλά ή όλα κακά. Στην Κύπρο έχουν βγει από μόνοι τους και έχουν πει. Βέβαια, γιατί έχουν καταλάβει ότι εμείς εδώ περιμέναμε και συζητάγαμε αν θα βάλουν και οι Ρώσοι οι Ευρωπαίοι στην Τουρκία. Και εδώ τους βάζουν σε εξοπλιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της ΠΕΣΚΟ. Θα τους δώσουν και τα ευρωπαϊκά λεφτά, θα δώσουν και ενίσχυση μέσα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η Τουρκία έχει χτίσει ένα δεύτερο στόλο στην ακτοφυλακή της, πολλά σκάφη από τα οποία τα έχουν πληρώσει εμείς. Οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες φορολογουμένοι. Τι συζητάμε τώρα, αυτό λέει η Κύπρος. Είναι εντυπωσιακό πάντως πως στην Κύπρο η κυβέρνηση λέει ότι είναι κακή, ενώ στην Ελλάδα γίνεται ολόκληρη προπαγάνδα να πούμε ότι μια χαρά είναι, δεν μας απασχολεί. Καλά, εδώ αναγνωρίσαμε ότι έχει ας πούμε μια λογική αυτά που λέει ο Ερντογκάν για τους Κούρδους σήμερα. Εκεί ήθελα να σε πω. Είναι η επόμενη δήλωση. Λοιπόν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, η Τουρκία έχει κάποια εύλογα δίκαια όταν την απασχολεί το ζήτημα της τρομοκρατίας, η οποία εκπορεύεται από κουρδικές οργανώσεις. Έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τέτοιες τρομοκρατικές δράσεις. Ναι, αλλά πριν σχολιάσετε, οι Κούρδοι ήταν που κέρδισαν το ISIS, ρε παιδιά, στη Συρία. Και άμα ζητήσουν, τώρα άμα στείλουν αίτημα έκδοση Κούρδων από εδώ, ο κύριος Μητσοτάκης θα κάνει, θα τους εκδώσει. Ίσως πει ότι... Άσε τους Κούρδους. Τους έχει και κάποια δίκαια. Μπορεί να κάποιος που λέει είναι γκουλενιστές και τα λοιπά, θα τους εκδώσει. Θα τους εκδώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα που θέτεις. Ξέρεις κάτι, είναι γελοιότητα αυτό που έχει συμβεί. Η Μαδρίτη, όσο περνούν οι ώρες και κάποιος βλέπει τα σημεία, τα επιμέρους σημεία και τι συμφώνησε η Τουρκία, με τι έφυγε από εκεί η Τουρκία, πραγματικά είναι να κλαις και να γελάς. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ήρεμος, παριστάνει τον ήρεμο και τον ήρεμο και πιο εδώ. Οι Τούρκοι φτιάξαν ένα σκιάχτρο. Φτιάξανε ένα θέμα εκ του μειόντος. Μόνοι τους το φτιάξανε, δεν υπήρχε θέμα και είπαν θα βάλουμε βέτο. Και λέει, για να μην νομίζετε ότι θα το κάνουμε καλοκαιρινό μόνο με το βέτο, σας λέμε ότι έχουμε διαφορές και με την Ελλάδα και ορμάμε για τα νησιά κτλ. Έγινε το παζάρι, πήραν αυτά που θέλανε, τράβηξαν το σκιάχτρο και εδώ οι αναλυτές λένε, α, ο Μητσοτάκης που χώρισε, κάνει κολοτούμπα. Για ποιο πράγμα έκανε κολοτούμπα, για το μη θέμα? Δηλαδή, επειδή κάτσε και έφτιαξε μόνος του. Καλά, το να έχουμε φτάσει στο σημείο ότι πηγαίνει η Ελλάδα σε μια σύνοδο κορφής του ΝΑΤΟ με όλα αυτά τα όργια που έχει κάνει η Τουρκία και εμείς να λέμε ότι πάμε προετοιμασμένοι, μήπως μας επιτεθεί ο Ερντογάν. Εγώ δεν μπορώ να δώσω μια λογική εξήγηση. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κάθε πρωθυπουργός στη θέση του, θα έλεγα εγώ. Ωραία, αν το έφερνε ο Ερντογάν, δεν θα έλεγε ο κάθε Έλληνας, όπως και ο κύριος Μητσοτάκης, ορίστε ποιος είναι ο Ταραξίας που διαλύει το ΝΑΤΟ. Ακριβώς. Μια ωραία ευκαιρία.
Μας με απειλείς και με φοβίζεις ότι θα έρθεις να μιλήσεις, έλα να μιλήσεις. Ξέρεις, χτες. Το έκανε μετά, βέβαια. Χτες, επειδή... Έτσι κι αλλιώς το έκανε και πριν, το έκανε και μετά. Επειδή ως μέρα πράγματα. Στην κρατικοποίηση των νησιών. Τι είναι αυτό δηλαδή που πανηγυρίζουμε ότι δεν έγινε. Δυστυχώς τα έχουμε συνηθίσει όλα πράγματα. Χθες είχαμε 64 παραβιάσεις στο Αιγαίο. Δεν ξέρω αν στην Ουκρανία ρωσικά αεροσκάφη πέταξαν 64 φορές πάνω από την Ουκρανία. Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως. Και εδώ θα ήθελα, επειδή μου στέλνει ένα μήνυμα ένα στρατιωτικός, έχει απόλυτο δίκιο. Ξέρεις, μιλήσαμε για δισεκατομμύρια του δισεκατομμύρια για τους εξοπλισμούς και αυτό που λένε ότι είναι το πιο χρήσιμο οπλικό σύστημα που έχουμε, το προσωπικό, υποφέρει, δεν υπάρχει μία και όχι μόνο αυτό. Πριν μερικές μέρες, με επιμονή του αρχηγού ΓΕΘΑ, απολύθηκαν 450 άτομα αξιωματικοί εκτός οργανικών θέσεων. Η δικαιολογία είναι το μισθολογικό κόστος. Με συγχωρείς τώρα, επειδή θα λείψει αυτός ο κόσμος από υπηρεσίες. Πολιτικό προσωπικό δηλαδή. Όχι, όχι, στρατιωτική, αξιωματική εκτός οργανικών θέσεων. Φύγανε. Δεν το καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Ήταν αξιωματικοί που θα μπορούσαν να μείνουν μέχρι τα 40 χρόνια. Είχε ψηφίσει ένα νόμο ο Καμένος, αν θυμάμαι καλά. Έχει το δικαίωμα να παραμείνουν στην υπηρεσία. Φεύγουν συνήθως 45, 50, ναι. Φεύγουν πολύ νωρίς αυτοί. Από αυτή την δεξαμενή λοιπόν αποφασίστηκε, όπως λένε για λόγους μισθολογικού κόστους, να φύγουν 450 άτομα. Και είχαμε φέρει εταιρεία... και από την. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα. Εδώ νομίζω σε άλλη εκπομπή. Δεν θυμάμαι. Μπορεί και σε άλλη εκπομπή. Μπέρδεψα τις εκπομπές. Ναι, 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 στο κόντρα πάντως. Στο κόντρα πάντως. Από την ελληνική πολεμική βιομηχανία. Που ο κόσμος εκπαιδευμένος με τεχνογνωσία, με αυτό και τα λοιπά, ουσιαστικά τον διώχνουν, τον έχουν απαξιώσει, τους χρωστάνε λεφτά, κάθονται ακίνητοι, κοιτάνε τα ραφάλ να περνάνε, αλλά τα συνδυθέτες. Όχι, σε εμάς ήταν. Σε εμάς. Ήταν ο πρόεδρος των εργαζομένων. Που έχουν κάνει και αγωγή, νομίζω. Ακριβώς, έχουν κάνει και αγωγή. Μπράβο, και μπράβο. Που μας εξηγούσε πώς έχουν δώσει σε ιδιωτική εταιρεία για την συντήρηση. Μόνο που δεν είναι εκπαιδευμένοι και τους έχουν πάρει αυτοί να τους εκπαιδεύουν. Την ΕΑΒ. Τη φτάσαμε σε ένα σημείο να είναι 70% διοικητικό προσωπικό και 30% τεχνικό. Και όταν έλεγε, όχι μόνο στην σημερινή κυβέρνηση και σε άλλου, του είπα, δεν μου διορθώστε το. Είναι σαν να θέλουν να την απαξιώσουν. Για να την πάρει κάποιος. Τώρα γίνονται κάποιες προσπάθειες και κάτι ακούγεται πάλι για τη Lockheed Martin, ότι θα πάρει το management, αυτοί που φτιάχνουν τα F-16 και τα F-35. Γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Σε διάλυση είναι και τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Δηλαδή, λέγαμε πριν για την Τουρκία ότι έχει χτίσει 20 χρόνια βιομηχανία ο άλλος απέναντι, και εδώ δεν ξέρουμε αν θα βγάζουμε σφαίρες. Δεν ξέρω, αυτή η κυβέρνηση πραγματικά όσο περνάει ο καιρός και βλέπεις την τακτική τους στα οικονομικά θέματα και στα θέματα επιχειρήσεων, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ή ζουν αλλού ή τους ενδιαφέρει μόνο, δεν ξέρω τι τους ενδιαφέρει. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι αληθινό αυτό που συμβαίνει. Θέλουν να διαλύσουν οτιδήποτε οργανισμός υπάρχει και λέει θα αγοράσουμε από την ελεύθερη αγορά. Αν υπάρχει όμως, γιατί υπάρχουν και πράγματα όπως η άμυνα μιας χώρας, δεν είναι πάω στο παζάρι και μόνο, παίρνω ναι. Ό,τι θέλω, όποια στιγμή θέλω και ό,τι μου χρειάζεται και με την ασφάλεια που μου χρειάζεται για να το κάνω, που είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Λοιπόν, αλλά και εδώ επιμένουν και σε αυτό επιμένουν. Πίσω από αυτό βέβαια υπάρχει ένα κόστος, έτσι, δηλαδή πρέπει να δώσουν εξηγήσεις κάποια στιγμή. Ποιος θα το πληρώσει αυτό το κόστος και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Να την κάνω πιο πολιτική την ερώτηση. Θεωρείς ότι στην παρούσα φάση η κυβέρνηση χρησιμοποιεί ως προπέτασμα καπνού σε σχέση με την ακρίβεια τα ελληνοτουρκικά? Νομίζω ότι το παρατηρώ με τις τηλεοράσεις που παίζουν στα δελτία. Ναι, πολλές φορές προσφεύγει στην ατζέντα την ελληνοτουρκική όταν θεωρεί ότι τη βολεύει. Για να καλύψει άλλα θέματα. Δηλαδή, νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα και εμείς υπερπροβάλλουμε λίγο το θέμα του πιθανού θερμού επεισοδίου. Φτάσαμε να μιλάμε μέχρι για πόλεμο. Και γινόταν όλη αυτή η συζήτηση και μιλώντας με διάφορες πηγές, διαπίστωνα ότι δεν υπάρχει κάτι στην πράξη από απέναντι που να δείχνει ότι η Τουρκία ετοιμάζει πραγματικά κάτι σοβαρό. Άρα δημιουργείται ένα κλίμα εδώ. Ναι, θα είχα παρατηρηθεί κάποια μετακίνηση στρατευμάτων, κάποιες μετακινήσεις σχηματισμού. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Υπάρχει μια πολύ υψηλή ρητορική, αλλά μέχρι εκεί. Τίποτα άλλο. Έχουν βάλει όμως θέματα τα οποία θα τάξει συνεχώς μπροστά σου. Δηλαδή το θέμα της αποστρατικοποίησης το έχουν βάλει στο νούμερο ένα τώρα. Πολλοί περιμένουν, την επόμενη επιστολή που θα στείλει στον ΟΗΕ, yeah. Στην οποία θα λέει ότι αν δεν αποστρατικοποιήσει η Ελλάδα τα νησιά, εγώ θα το θεωρήσω πρόβλημα ασφάλειας για την Τουρκία. Άρα νομιμοποιούμε να κάνω ακόμα και πολιτικό χτύπημα.
Αυτό είναι το περιεχόμενο που πολλοί εκτιμούν ότι θα έχει η επόμενη επιστολή που θα στείλει η Τουρκία. Είναι πολιτικό χτύπημα. Προληπτικό. 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 Ότι μπορώ να ανέβω σε ένα νησί, επειδή θεωρώ ότι κινδυνεύω από τους 10 στρατιώτες που είναι στην ψέρη μου. Ας πούμε, τους θεωρώ απειλή και θα ανέβω να τους εξουδετερώσω. Δηλαδή, δεν είναι καλή περίοδο να είσαι στρατιώτης τώρα. Καλά, μην τρομάξουμε τον κόσμο. Εντάξει, δεν, γιατί ήδη πολλές μαμάδες ξέρεις. Εσύ επαναλαμβάνεις ότι το επιτελείο λέει ότι δεν παρατηρούνται προετοιμασίες για ένα μεγάλο επεισόδιο. Εγώ όταν ήταν έτσι, η ρητορική πολύ ψηλά και σε Αθήνα και σε Άγκυρα, έψαξα να δω τι γίνεται. Ούτε σε εμάς υπήρξε κάποια επιφυλακή. Διάβαζα διάφορα δημοσιεύματα, φυλακή εδώ, επιφυλακή εκεί, επιφυλακή παραπέρα. Δεν νομίζω ότι υπήρξε κάτι τέτοιο. Πιστεύεις ότι θα παίξει ρόλο στις εκλογές, ιδίως άμα γίνουν το Σεπτέμβριο, αυτή η ανασφάλεια που δημιουργείται γύρω από τα ελληνοτουρκικά? Τώρα, εσύ τα ξέρεις καλύτερα ως πολιτικός συντάκτης. Ναι, μου λένε κάποια κομματικά στελέχη ότι, εν πάση περιπτώσει, τις εκλογές κρίνει πάντα η τσέπη του κόσμου και το θεωρώ και απολύτως λογικό. Ωστόσο, διαπιστώνω ότι έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ το κλίμα, όχι μόνο από τα ελληνοτουρκικά για την κυβέρνηση και ενώ στο στράτευμα. Έχει επιβαρυνθεί και για τον τρόπο που έχει διαχειριστεί το θέμα Ρωσίας-Ουκρανίας. Γιατί το λες αυτό? Γιατί δημιουργούνται καχύποπτες σκέψεις. Δηλαδή, πήραμε τα BNP, τα οποία ναι, ήταν παμπάλια τα BNP, αλλά είχαν ένα κανόνι το οποίο είναι σχεδόν κανόνι φρεγάτας. Αυτά που πήγαμε στην Ουκρανία. Ακριβώς. Που δεν τα λάβουμε με τα γερμανικά. Και τα οποία, θα σου πω για τα γερμανικά, τα οποία τα BNP δεν τα είχαμε για να μεταφέρουμε προσωπικό στα νησιά, τα είχαμε για στις παραλίες για να βαράνε. Τώρα μπορούμε να τα πούμε αφού φύγανε. Λοιπόν, όταν έχετε αποβατικό, ας πούμε, ναι, να το έχεις κανόνι. Πάτω, κάτι είχες να ρίχνεις. Κάτι είχες να ρίχνεις. Αυτό το πήρες. Λένε, και δεν θα το διαψεύδει η κυβέρνηση, ότι τα γερμανικά δεν θα πάνε στα νησιά. Θα πάνε στον Εύρο με τη λογική ότι επειδή είναι γερμανικά και είναι πολύ κοντά στα άρματα Leopard που έχουμε στον Εύρο, θα συνεργάζονται καλύτερα κτλ. Όλα και στα νησιά θα πάμε. Άρα δεν μπορώ να κατηγορήσω έναν απόστρατο, ανώτατο, που έρχεται και είναι έξαλλος και μου λέει τι κάνουμε, ρωτάει, αποστατικοποίηση. Αυτό το κλίμα δεν έχει περάσει δημοσιότητα έως τώρα, ότι υπάρχουν παράπονα στο στράτευμα. Είναι κάτι που εγώ πρώτη φορά το ακούω στη δημόσια συζήτηση. Ναι, εντάξει, έχει γραφτεί. Τουλάχιστον στο Μιλτέρ το γράφουμε και για το Ισραήλ το γράφουμε. Δεν έχει πάρει. Κοίτα, είναι και θέματα που θέλουν μια. Εξειδικευμένα. Ναι, όχι μόνο εξειδικευμένα, θέλουν και μια ιδιαίτερη προσοχή. Είναι λεπτά. Δεν μπορεί να φωνάζει. Γι' αυτό ανέφερα στην αρχή τη κουβέντα μα ότι θα πρέπει τα κόμματα τη αντιπολίτευση λίγο να το δουν το θέμα, γιατί άλλο να το διαχειρίζει ένα κόμμα αυτά τα θέματα και άλλο δημοσιογράφοι. Είναι τεχνικό του ρόλο αυτό. Μπορούσε να αναδείξει συνεδρία στη Βουλή να τα θέσουν αυτά τα θέματα, να θέσουν μια επιμονή. Αυτή η πλάκα από τη κυβέρνηση ότι ό,τι και να κάνει, ό,τι και θέμα να θίξει, και δημοσιογράφο και τα πολιτικά κόμματα, είναι ενάντια στην άμυνα και στο ηθικό τη χώρα κτλ. Είναι μια τρίχα. Ένα αφήγημα είναι πλέον. Ένα ακριβώ είναι μια προπαγανδιστική μηχανή την οποία έχει στηθεί και η οποία είναι και αφελή και απλοϊκή πλέον. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για τέτοια πράγματα και να μην. Να ρωτήσουμε τον Μπάρη και για την Ουκρανία. Πώς βλέπεις να εξελίσσονται εκεί οι μάχες, ως άνθρωπος που μπορεί να αντιληφθεί καλύτερα από εμάς? Από ό,τι μου λένε οι στρατιωτικοί, και το λέγανε από την αρχή οι Έλληνες στρατιωτικοί, για να είμαστε δίκαιοι, ήταν θέμα χρόνου στρατιωτικά να καθαρίσει εκεί η υπόθεση. Δεν μπορούσαν να αντιπαρατεθεί δηλαδή οι Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις με τους Ρώσους. Εδώ είχε δημιουργηθεί μία αίσθηση, την οποία την περάσαμε και εμείς δημοσιογράφοι, ότι ο Ρωσικός στρατός θα μπει στην Ουκρανία και θα την καταλάβει όλοι σε 4 μέρες, ας πούμε. Οι Αμερικανοί δεν γίνονται αυτά, τα πράγματα. Κάποια στιγμή πέρασε και το άλλο όμως, ότι έχουν ενισχυθεί τόσο πολύ οι Ουκρανοί από τους δυτικούς που μπορούν να ανακόψουν. Δεν νομίζω. Αυτό το τελείωσε. Οι ποσότητες όπλων που έχουν καταστρέψει οι Ρώσοι, δεν ξέρω μέσα και τα δικά μας, είναι τεράστιες. Και δεν νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο πάρε αντιαρματικά, πάρε το ένα, πάρε το άλλο, αντιμετωπίσουν. Οι Ρώσοι καταρχήν έδειξαν σε αυτό το πεδίο της μάχης, χρησιμοποιούν τους υπερηχητικούς πυράβλους που δεν τους έχουν ούτε οι Αμερικανοί. Τώρα κάνουν δοκιμές οι Αμερικανοί. Χρησιμοποίησαν σε πολύ μεγάλο ποσό το πυροβολικό. Δεν είδαμε πολύ αεροπορία, όπως βλέπαμε τα εντυπωσιακά πλάνα στο Βελιγράδι και στη Βαγδάτη κτλ. Λειτουργήσαμε ένα δικό τους τρόπο, τον οποίο προφανώς εμείς δεν τον ξέραμε οι Δυτικοί. Τώρα το βλέπουμε. Και δεν είναι και απόλυτα κατανοητός και από στρατιωτική μιλάτε. Δεν είναι. Το γιατί γίνεται έτσι. Πιο πολύ την αρβίλα. Ναι, ρε παιδί μου. Και ό,τι παίρνουν το κρατάνε, και γι' αυτό προφανώς είχαμε αυτή την καθυστέρηση που λέγανε οι Νατοικοί ότι υπάρχει. Και στρατιωτικά νομίζω. Σίγουρα είχαν αστοχίες και σίγουρα ορισμένα δυτικά συστήματα τους δυσκόλεψαν σε κατά περιοχές, κάτι σε μάχες. Και μέσα στις πόλεις όταν έχεις. Εγώ νομίζω ότι δεν τους διαβάζουμε και σωστά. Έτσι κι αλλιώς. Οι Ρώσοι
έχουν πολύ μεγάλες απώλειες, αλλά βλέπεις ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Άρα έχουν μια κοινή γνώμη που το δέχεται. Αυτά οι δυτικοί νομίζω δεν τα διάβασαν τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Το θέμα όμως είναι τώρα, εγώ ως μη ειδικός ξαναλέω, θα ρωτήσω, ωραία, τώρα κατέλαβε όλη την Ανατολική Ουκρανία σιγά σιγά η Ρωσία. Και τώρα τι ακολουθεί? Τώρα περιμένουμε να δούμε. Ο συμβιβασμός ή συνεχίζει τον πόλεμο? Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει με την Οδυσσό. Μαριούπολη θα την κάνει την Οδυσσό, από ό,τι λένε οι στρατιωτικοί. Θα την πολιορκήσει. Δεν ξέρω τι έχει στα σχέδιά του, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν θέλω να παριστάνω τώρα, ξέρω, γιατί ακούω διάφορους που νόμιζαν ότι μιλάνε με τον Πούτιν, ας πούμε. Εικάζουμε πάντως ότι δεν θέλει να καταστρέψει, εννοείς. Νομίζω ότι η Μόσχα δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να μπούμε σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων, αλλά βλέπω ότι δεν είναι κανένας διαδεθειμένος να διαπραγματευτεί. Από την άλλη πλευρά. Ναι, όταν ακούω, βέβαια, εγώ αυτή την αυτοκαταστροφή της Ευρώπης δεν μπορώ να την εξηγήσω. Ακούω τον κύριο Σόλτ να λέει ότι θα δίνουμε όπλα στους Ουκρανούς για όσο χρειαστεί. Για να τα κάνουν τι, δεν ξέρω. Το ΝΑΤΟ. Δεν έχουμε φυσικό αέριο, λένε. Ναι. Πια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει ότι το σενάριο βρήκε είναι έναν και αυτό. Αντίπαλο που τον έψαχνε πάρα πολλά χρόνια. Και για να ξαναγυρίσω στα εξοπλιστικά και στην οικονομία, μην ξεχνάμε ότι βλέπεις ότι όλοι οι Ευρωπαίοι έχουν κάνει ουρές να παραγγείλουν F-35. Ξέρεις κάτι, όσο περνάει ο καιρός, επιβεβαιώνεται αυτό ότι κάποιοι θέλουν οπωσδήποτε να ξαναχωριστεί ο κόσμος, ναι, οικονομικά κυρίως. Ενώ δεν έχεις ένα παγκόσμιο πόλεμο, οι επιπτώσεις αρχίζουν και γίνονται παγκόσμιες και γίνονται παγκόσμιες οικονομικά. Και αυτή είναι η επιδίωξη. Βλέπεις την ημέρα που μαζεύονται G7. Για να συζητήσουν, ο Πούτιν βομβαρδίζει το Κίεβο. Είναι σαν να τους λέει: συνεχίστε, μην κάνετε πίσω τώρα, μην έρχεστε και ναι, μην διστάζετε. Δηλαδή, πάρτε και άλλα μέτρα εναντίον μου και εγώ εναντίον σας. Και θα δούμε, θα συνεχίσουμε. Και το ίδιο κάνουν και οι Αμερικανοί που λένε στο Ζελένσκι: δεν κάνεις πίσω τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Πήγαν οι τρεις, το συζητάγαμε εδώ πέρα, οι τρεις Ευρωπαίοι, του είπαν του Ζελένσκι: εντάξει, να συμβιβαστεί, θα χάσει και μερικά εδάφια, να δούμε. Την επόμενη μέρα ήταν εκεί ο Τζόνσον και του είπε: εδώ, εμείς εδώ, δεν σταματάει ο πόλεμος, συνεχίζεται. Επομένως, ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι η πρόφαση. Δυστυχεί εκεί ο κόσμος, διαλύεται μια χώρα, σκοτώνονται άμαχοι. Πόσα εκατομμύρια πρόσφυγες είναι ήδη και θα ξανά και θα πάνε κι άλλοι. Και συνεχίζεται ακριβώς για το μεγάλο στόχο, για τη μεγάλη μάχη, που η μεγάλη μάχη είναι Ανατολή Δύση. Και το βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα τώρα. Θα το δούμε. Και βλέπουμε πώς συσπηρώνεται και η Ρωσία με την Κίνα και μαζί με αυτούς και άλλοι. Έχουμε μπλέξει άσχημα σε αυτήν την ιστορία και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βεβλακούμε. Ως Ελλάδα. Ναι. Μάλιστα. Έχουμε ήδη εμπλακεί, γιατί νομίζω, ναι, γιατί η εκτίμηση του κ. Μητσοτάκη είναι αυτή. Πρέπει ότι έπρεπε να εμπλακούμε. Λοιπόν, Πάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας είπες και με σχετικά αιρετικό τρόπο αυτό που έχουμε συνηθίσει να ακούμε τουλάχιστον στα κανάλια. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.